την ιδιαίτερη χαρά να παρουσιάζουμε σήμερα ένα κορυφαίο επιστημονικό συνέδριο, το οποίο θα διεξαχθεί στην πόλη μας. Εξ αριστερών μου βρίσκονται ο καθηγητής ο κύριος Καπετάνος και ο καθηγητής ο κύριος Λαλιώτης, οι οποίοι έχουν πρωτοστατήσει στη διοργάνωσή του. Είναι ένα επιστημονικό συνέδριο από το χώρο της ιατρικής και της χειρουργικής ειδικότερα, στο οποίο συμμετέχουν ιατρικές σχολές από την Ελλάδα και από την Τουρκία. Θέλω να τονίσω ότι το συνέδριο γίνεται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας και της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και του Δήμου Καβάλας. Η κυρία Αντιδήμαρχος μας κάνει την τιμή και είναι δίπλα μου. Η κυρία Δήμαρχος, εξ όσων γνωρίζω, βρίσκεται στην Αθήνα. Το συνέδριο αυτό για πρώτη φορά διοργανώνεται σε μία πόλη η οποία δεν αποτελεί έδρα πανεπιστημίου και έδρα πανεπιστημιακής σχολής. Και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους κυρίους καθηγητές για την επιλογή τους στην Καβάλα ως χώρο διοργάνωσης, για την επιλογή της Καβάλας ως χώρο διοργάνωσης αυτού του συνεδρίου. Θέλω με πολύ λίγα λόγια να πω ότι το συνέδριο, εκτός από το επιστημονικό του κομμάτι, περιλαμβάνει και ένα κομμάτι μιας ανοιχτής παράλληλης ημερίδας, το οποίο απευθύνεται στο ευρύ κοινό και το οποίο, επειδή δεν υπάρχει στις διαφάνειες γιατί ήρθε μόλις τώρα, θα το δείτε και θα το φωτογραφίσετε, βρίσκεται ακριβώς στην πόρτα του γραφείου. Θα το πάρετε βέβαια ηλεκτρονικά με τα στοιχεία τα οποία θα σας έρθουν στο email σας. Και είναι μια εκδήλωση η οποία αφορά το ευρύ κοινό για θέματα που απασχολούν όλο και περισσότερους συμπολίτες μας. Και είναι ευκαιρία ένα τέτοιο συνέδριο να μην μείνει μόνο κλεισμένο στα επιστημονικά του αντικείμενα, αλλά να επεκταθεί, να διαφωτίσει ευρύτερα τους ανθρώπους της περιοχής και έτσι να έρθει να είναι περισσότερο ανοιχτό στην κοινωνία.